Τι να μου εντάξει, όλα καλά. Τι να σου πω, θα, θα δείξει σε λίγο. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Ναι, 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 ναι. Στο αλληλούια θα φανεί. Αλληλούια. Ή στην βροντούλια. Ε, λοιπόν, βροντούλα, για πάμε ναι, για βλέπω. την πρώτη μα ερώτηση. Αν έκανε εσύ συνέντευξη στον εαυτό σου, mm. ποια ερώτηση δεν θα ήθελε να κάνει, ποια θα ήθελε να αποφύγει. μη σου πω, ποια δεν έχω θέματα εγώ τέτοια να αποφύγω. Ε. Όλα τα απαντάμε, ακόμα και τα πιο δύσκολα. Ποτέ δεν κάνω αυτό που δεν θα ήθελα να μου κάνω. Να ξέρει, το έχω ως απόλυτη αρχή στη ζωή μου. Σωστό αυτό που λε. Πολύ σωστό. Το τυρί, δηλαδή. Ναι. Είναι και το έχω και αρχή και το, το λέω και στα παιδιά μου. Δεν θα κάνετε ποτέ αυτό που δεν θέλετε να σα κάνουν. Ποιο είναι ο πιο σεξι Έλληνα αυτή τη στιγμή για σένα, από οποιοδήποτε χώρο και επάγγελμα. <laughs> ο άντρα μου. Ε, ο άντρα σου εννοείται. Ο άντρα σου ότι είναι ο πιο έξι για σένα. Το βάζουμε στην άκρη. Δεν τώρα, δεν θέλω να έχω άλλα θέματα τώρα στο σπίτι. Σιγά, μην έχει τώρα ζήλια. Α το τώρα. Αν πει τώρα έναν ηθοποιό, έναν τραγουδιστή. Τι κρέμα το βρούμε, Άμα πει έναν ηθοποιό, έναν τραγουδιστή, δηλαδή θα ακούσει, θα έχει ζήλια. Όχι στο σκυπαναγία. Άντε, θα σου πω το σάκι ρουβά. Το ευκολάκι. Αφού με ρουβίτσα. Είσαι ρουβίτσα. Πω. Μ' αρέσει ο σάξ πάρα πολύ. Ωραία, άντε να το δεχτώ αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Όχι, το σάκι μου. Γιατί με ρουβίτσα χρόνια τώρα, πολλά. Είμαι ήμουν και θα είμαι. Και σου αρέσει όπω είναι και σήμερα. Ε, ακόμα πιο πολύ. Για ποιο σημείο του σώματό σου δέχεσαι τα περισσότερα θετικά σχόλια, ε, Νομίζω για τα πόδια μου. <laughs> πάρω δεν πάρω κιλά. Είναι αυτό που με σώζει πάντοτε. Βάζω ένα μήνυμα και ξεμπερδεύω. Yeah, okay. Εδώ έχω φάει αποβολέ στο σχολείο, Για τι φούστε. Εννοείται, πήγαινε καλόγριε. Τι εννοεί. Έβγαλα όλο το δημοτικό. Είχαμε στολί και έβγαλα όλο το δημοτικό με μία φούστα από την πρώτη μέχρι την έκτη. Για φαντάσου που έφτασε η φούστα στο τέλο. Με καλούσα στο γραφείο και μου λέγανε τι έχει φούστα. Και λέω δεν έχουμε λεφτά στο σπίτι να πάρουμε άλλη. Το ύφασμα, δεν ξέρω κάθε μέρα. Δεν έχουμε. Γιατί ήξερα ότι αν πάρω την καινούργια, ήταν αυτό το τζιν που ήταν σαν και πολύ σκληρό, καθόταν έτσι όρθιο, μακρύ. Και ενώ το άλλο είχε γίνει κοντό, μαλακό, άσπρο. Σε έχουν μπερδέψει ούτε με κάποια άλλη από το χώρο των μίντια να σου πούνε oh. Α, κυρία να σου πούνε άλλο όνομα. Όχι, αντιθέτω με, με καταλαβαίνω από τη φωνή μου και να μην. Δηλαδή μου έχει τύχει να βρίσκεται στο πλοίο μπροστά μία κυρία και ήμουν από πίσω στη σουρα, στην ουρά για να κατέβω έβλεπε. που δεν με έβλεπε καθόλου και μόλι ακούει τη φωνή μου γυρνάει. Α, εσείς δεν είστε στη Μεσαροπούλου, από τη φωνή σας κατάλαβα. Σε ποια εκπομπή δεν θα πήγαινε καλεσμένη. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Δεν μου έρχεται. Ε, τόσες έχει. Ειδικά τόσες φέτος έχει άπειρε. Τόσες έχει, ε. Δεν έχω θέματα να μην πάω καλεσμένη. Μπορώ να μην πάω γιατί μπορώ να μην αντέχω τις πολλές ώρες, ας πούμε, το γύρισμα. Αυτό. Αλλά γενικά με παρουσίαστε δεν έχω πρόβλημα και με δημοσιογράφου να πω ότι δεν θα πάω. Μη στεναχωριέ. Αυτοί που δεν θέλουν να με καλέσουν, δεν με καλούν. Δηλαδή, αν έχω κάτι ή έχω πει. δεν θα το τολμήσουν καν. Οκ, okay, για να ακούσω. Βροντί δεν έχει πέσει, ε. Βροντί δεν έχει okay. πέσει και ανησυχώ. Α, για να δω αν λειτουργεί γι' αυτό. Ναι, Τι Ποιο είναι το αγαπημένο σου σου ρούχων, Χρώμα, μαύρο. Γενικώ με τη μαύρη. Μεταξύ μα τώρα, από το 1 έω το 10, πόσο σημαντικό είναι το σεξ. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν... Μόνο το, το σεξ δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί σε μία σχέση. Τουλάχιστον Είμαι σε ό,τι αφορά εμένα, έτσι. Σε αλλά... μία σχέση ετών. Ναι, δεν αλλά <σέξει> ότι είναι σημαντικό, δηλαδή, αν έχει όλο το υπόλοιπο και δεν έχει το σεξ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Θέλει, θέλει απ' όλα, θέλει μία έτσι χρυσή ισορροπία. Mm -hmm. Άρα τι νούμερο όλο. βάζουμε. Οκτώνια. Η ομάδα του Happy Day πρέπει να μεγαλώσει. Α, έτσι λες. Και όλα εξαρτώνται από την τίνα Μεσαροπούλου. Μάλιστα. Ποιον ή ποια φέρνεις στο Happy Day. Ένα τώρα πρόσωπο. έπεσε στην περίπτωση που η Τίνα Μισαροπούλη πιστεύει στις μικρές ομάδες, να ξέρεις. Ναι, αλλά σου λένε τώρα από το κανάλι, σε φωνάζουν, ναι. γιατί ότι την κρίση σου. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και σου Άτε, λένε... Εγώ δεν καταλαβαίνω Και σου φαντέψια. λένε, την αμμού άκου ναι. να δεις, πρέπει να έρθει άλλο ένα πρόσωπο. Το επιλέγεις εσύ. Ναι. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ να επιλέξω κανένα πρόσωπο, διότι. Άκου τώρα να δει τι γίνεται. Ο Κώστας με το Δημήτρη δεν αφήνουν κανένα πρόσωπο να μπει ανάμεσά του. Δεν μπορούν, ρε παιδί μου. Δεν κάτσει τί... κανεί ανάμεσά του. Α πάει στην άλλη πλευρά. Δεν μα νοιάζει το που θα κάτσει. Λοιπόν, ξέρει ποιο θα έβαζα. Ποιο. Θα ένα φίλο μου, με τον οποίο. Έφαγε πάλι και viral το μαρτάκι, Έφαγε τέτοιο viral πάλι με την πισίνα που πάγωσε ο κακόμοιρη. Άρα θα βάζει κόστα μαρτάκι. Εγώ επειδή είναι φίλο μου, ρε παιδί μου, έτσι θέλω να βάλω το φίλο μου. Ωραία. Και είναι πολύ άνετο και του αρέσει να τσαλακώνει και κάνει και πλάκε και κάνει και διάφορα. Άλλο τώρα που σκέφτηκα. Τι σημαίνει ότι ο Παπανότα και ο άλλο δεν θέλουν κανένα ανάμεσά του. Τι είναι αυτό γίνεται, τώρα. Γιατί του μεταφέρει, παιδί μου. Έρχεται κάποιο να μπει εκεί, γιατί είναι μικρό το πια. Ναι. Δεν χωράει, είμαστε πολλοί. Και είναι σαν να σχετούν. Καλά, <laughs> το αυτό λύνεται. Που δεν γύρω, αλλάζεται δεν... έπιπλα, παιδιά, στην όχι, επόμενη σεζόν. Λύνεται. Παίρνει μεγαλύτερο όχι, τραπέζι. Αν ξεκινήσει σωστά, έτσι διατηρείται. Το ίδιο τραπέζι θα βάφουμε άλλο χρώμα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακούσει για σένα, <laughs> που έχει γραφτεί, που έχει υποθεί. <laughs> 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 το μεγαλύτερο... Μια καριέρα γεμάτη ίντριγκε. <laughs> Τι, αυτό είναι ψέμα. Αρέσει. Αυτό ήταν τίτλο. Ναι, <Δε> ε, <Δε> ήταν τίτλο. Την <Δε> ένα ε, μεσαροπούλου μια καριέρα γεμάτη τριγκέ. <Δε> Μάλιστα. <Δε> Θέλω να μου πει ένα πράγμα για το οποίο τσακώνεσαι πιο συχνά με τον σύζυγό σου. Γιατί κάτι θα ξέχασε. Είναι. Ξεχαστιάρι. Στάντερ αυτό. Επειδή μετά του σπιτιού, επειδή ξέρω ότι θα τα κάνω εγώ, δεν έχει α πούμε σχέση. Α πούμε, σήμερα του είπα: Μην ξεχάσει το πρωί να πάρει αυτό. Δεν το πήρε ποτέ. Α, μου λέει: Το ξέχασα. Ε, Μείνε να πληρώσει κάτι, το ξεχνάει. Πρέπει να πάρω να το υπενθυμίσω, Εκεί. ση οργανωτική, μου αρέσει. Ναι, προφανώς. και σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, ή με αυτή που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα και θα γίνω η κακιά. Εκείνο, επειδή λείπει πολλέ ώρε και δεν, τα παιδιά τα βλέπει λιγότερο. Ε, Όπω καταλαβαίνει, τα βάρη πέφτουν εδώ. Και μονίμω τρέχω να σβήσω τι πυρκαγιέ. Στα ραντεβού είναι σωστό, είναι συνεπή. Μου θύμισε τώρα, Μια φορά έχω φάει μια τρελή ήττα έξω από μια πρεμιέρα oh. που είναι σε ένα ραντεβού και δεν μπορεί να επικοινωνήσει και πάω στο θέατρο και περιμένω. Περιμένω, περιμένω. Τελικά μπήκα. Είδα την... Φτάσαμε στο διάλειμμα. <laughs> από την παράσταση. Από τη μέση. Μου. Α, μόνη σου. Δεν μπορούσα να μιλήσει από το ραντεβού, να παίρνω τίποτα. Ένα μήνυμα. Δεν μπορούσε να στείλει ούτε μήνυμα. Μάλιστα. Ήταν το ραντεβού τέτοιο, δεν γινόταν. Έξαλλη, εσύ φαντάζομαι που είδε όλη... όλη, την παράσταση μόνη. Έξαλή. Βασικά, θα ανησύχησε γιατί δεν θα ήξερε τι έχει συμβεί. Ανησύχησα κιόλα. Μπράβο, αυτό που το πα. Ε, δράμα ήταν η παράσταση. Δεν θυμάμαι τι ήταν. <laughs> θυμάμαι ήταν στο Παλά, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν σε δράμα. Σαν τα θα έγινε δράμα. <laughs> έγινε σίγουρα δράμα. Έγινε θρίλερ. <laughs> μετά να δει τι έγινε. Μετά, μετά γι' αυτό το λέω. Το μετά μεταφέρθηκε η παράσταση αυτό, στο το σπίτι. Το μετά είναι το χειρότερο. Μια και λέμε για μηνύματα, έχει στείλει ποτέ κάποιο πολύ προσωπικό μήνυμα σε λάθο παραλήπτη. Όχι, αλλά λάθο μήνυμα να φύγει αλλού που κάτι να λέω, ναι. Έχω σβήσει κιόλα, αλλά μπορεί να μην έχει προλάβει. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά έχω στείλει λάθο μήνυμα. Στι εφαρμογέ νομίζω ότι μπορεί να σβήσει, αλλά στα SMS νομίζω δεν μπορεί. Πρέπει να μην το έχει δει κι όμω. Και τι έγινε. Α, τίποτα δεν έγινε. Εντάξει, δεν ήταν ούτε προσωπικό, ούτε πολύ για να μην διαβαστεί. Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάτι, ναι. Α, τι κάνει, πώ αυτό, θα κάνουμε συνέντευξη, κάτι τέτοιο. Και ήταν σε λάθο άτομο. Σε λάθο άτομο, εντάξει. Σου απάντησε. Ε, είπα λάθο. Α, είπες μετά. είπε μετά. Άρα το σημαίνει ότι το διάβασε. Είπα. Ναι, okay. ναι, ναι. Είπε, το διάβασα. Δεν το πρόλαβα. Δυστυχώς. Mm. Πέρσι ναι. σου είχα κάνει την ερώτηση να μου φτιάξεις... Την ιδανική για σένα, ξέρω εγώ, πρωινή μεσημεριανή εκπομπή. Δεν φτιάχνω πια, να ξέρετε. Δεν φτιάχνει. Όχι, μόνο επιπληρωμή. <laughs> <laughs> Γιατί βλέπω ότι κυκλοφορεί έξω και λέω δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Δεν δίνω τα φώτα μου αλλού. Θυμάσαι αυτό που μου είχε πει. Θέλω να δω, αν θα μου πει στου ίδιου αν έχει αλλάξει κάτι. Είχα πει πέρυσι. Ναι. Α, είχα πει, ε. Τον ένα τον ανέφερε πριν. Τον είχα πει τον, Μα... τον Κώστα. Το μαρτάκι που είσαι στο ναι. Θέλει να μου πει γενικά ποιου θα έβαζε μαζί με τον Κώστα Μαρτάκι να σου πω Όχι, αν θα πέσει μέσα. Όχι, παιδί μου, μέσα. σου λέω δεν θα έβαζα κανέναν ναι, τώρα. Δεν βάζω τίποτα. Γενικά το έχω κόψει αυτό. Που πρέπει να φτιάχνω και τι εκπομπέ. Άμα τι φτιάχνω εγώ τι εκπομπέ, οι άλλοι τι θα κάνουν. Παιδί μου, θα φας, θα φας την πρώτη βροντί τώρα με δεν απαντήσει. Α, δεν πειράζει. Θέλω να δω πώ είναι. Παίζει βροντί. Πώ δεν παίζει, πάλι. Για βροντί. να δω, για να παίξει. <laughs> Να σου πω ποιο είπε πέρσι. Ναι, είχε πει τον λέγει. Κώστα. Ναι. Είχε πει τον Κόρομι. Κόρομι, όπω λέγεται ναι. από το survivor. Ναι. Και είχε πει και την 90 Πάνια. Α, μου αρέσει η Πάνια πολύ. Είναι φέτο τη βλέπω και πολύ όμορφη. Ωραία ε, φώτα αυτά. Καλά, όμορφη είναι πάντα νομίζω η Ανίτα. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά γυναίκα. τώρα ξέρει, είναι παραγωγή. Είναι ωραίο αυτό Σου αρέσει που στο το αποτέλεσμα. Έλεος, ναι, μ' αρέσει. Σου αρέσει. Μ αρέσει αυτή δύο η δύο σύμπραξη. Θα το θέλα λίγο πιο γυροκομείο, να είναι λίγο hardcore. Hardcore πόσο να γίνει, μου τώρα αυτή η Ε, στην με διλόραση. τον ψινάκι τον θέλω. Το θέλω, ρε παιδί μου. Όπω λέει και ο ίδιο, όταν έχει τον ψινάκι δεν μπορεί να έχει τη light εκδοχή του. Σωστό, σωστό. Σε έχουν φλερτάρει ποτέ μέσα από τα social media. Ναι, μόνο εντάξει, στέλνουν μηνύματα τώρα. Τι... για καλά, εγώ έτσι κι αλλιώ δεν δίνω τώρα σημασία παντρεμένη γυναίκα, δεν κάνει. Ναι, ο καθένα το αντιμετωπίζει διαφορετικά, γι' αυτό σε ρωτάω. Ε, τώρα αυτά τα φλερτ που είναι μέσα από τα social media είναι πλέον. Ναι, τι να σου πω, δεν είναι να δώσει σημασία. Και να θέλει δηλαδή να δώσει, να ήμουν σε μια διαφορετική κατάσταση ε, δεν θα δει. Άρα δεν έχει συμβεί κάτι ακραίο να ε, κάτι όχι, περίεργο. Όχι, δεν, δεν μπαίνω καν και σε αυτή τη διαδικασία. Απαντάω σε, ωραίο, σε ωραία σχόλια. ευπρεπή. ναι. Δεν μπαίνω σε διαδικασίε τώρα σε πρόστιχα και χιδέα και τέτοια. Τα σβήνω και τα μπλοκάρω κατευθείαν. Τελευταία ερώτηση. Oh. Καλά τα έχει πάει. Εντάξει. Λοιπόν, άκου, άκου τώρα. Oh. Είσαι στην έρημο. Άντε πάλι. Άντε αφήσαμε πάλι. τη βάρκα. Αφήσαμε τη βάρκα και τώρα πάμε <laughs> στην έρευνα. Έχουμε <laughs> ε, τα διαφορετικά στοιχεία. <laughs> από, από το κρύο πάμε στη ζέστη τώρα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει όπω καταλαβαίνει στην έρημο ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Mm. Έτσι. Αλλά εσύ είσαι ασφαλή, γιατί είσαι στην καμήλα σου. Δεν ah. <laughs> 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 ξέρω αν μου πάει η καμίλα. <laughs> ανάλογα με το σωστό styling, νομίζω <laughs> ότι μια χαρά. Ξέρετε και το τριγύρω. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έτσι όπω πηγαίνει. Έχει και το φλασκί με το νερό σου, που είναι νομίζω το πιο σημαντικό αξεσουάρ για να είσαι ασφαλή στην έρημο. Έχει ελάχιστο νερό στο φλασκάκι σου και ξαφνικά ακού φωνέ. Τίνα, τίνα, τίνα". γυρνά και βλέπει μια ξανθιά οπτασία και βλέπει την Ελένη Μενεγάκη. Μάλιστα. Σε Ελένη μου. Ναι. Κάνεις Κάνε εσύ εσύ εδώ. εδώ. Ναι. Βοήθεια. Και εγώ με πειρακτόνομαι και τα λοιπά. Χάθηκα, με». <laughs> με πήρα την άνδρα. Δύσκολο άνδρο. η Ελένη να χαθεί, αλλά μπα ναι, το να τόσο τώρα. Είναι και τώρα, και ναι. την άνδρα βρέθηκα εδώ και τα λοιπά. Σε παρακαλώ και τα λοιπά. Εκεί που πα να τη βοηθήσει και να δώσει το λιγοστό σου φλασκάκι με το νερό, ακού μια άλλη φωνή. Τίνα, Τίνα, βλέπει μια άλλη ξανθιά στην άλλη γωνία. Και είναι η ρούλα κορομιλά. Μάλιστα. Θέλω να μου πει σε ποια θα δώσει το λιγοστό σου φλασκάκι. Ο μόνο λόγο θα είναι ότι η Ελένη νομίζω θα μπορέσει να τη βρει την άκρη. Είμαι σίγουρη. <laughs> δηλαδή <laughs> κάτι θα σκαρφιστεί. Οπότε θα τη δεις θα έσωζα... μετά από λίγο πάνω σε μια καλύτερη καμήλα ναι, από τη δική σου. μπράβο, θα έσωζα <laughs> τη ρούλα γιατί δεν ξέρω αν μπορούσε. Γιατί η ρούλα μπορεί να βλέπε τον παπαγάλο, να δηλαδή, ήταν ένα κακό σημάδι. <laughs> μπορεί να βλέπε τον μοβ, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να μην είχε πάει από το συγκεκριμένο μονοπάτι. Και να μην επιτρεπόταν να πάει, θα την έσωζα. Η Ελένη, δόξα τω Θεώ, κάτι θα έκανε. Η Ελένη μετά από λίγο θα ήταν σε μια καλύτερη... μην σου πω ότι η καμίλα θα είχε πρόβλημα, όχι η Ελένη. <laughs> Ah! <Ρι> Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας της Τίνας Μεσαροπούλου.